Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλίμιο, σε σχέση με τις δηλώσεις του προϊσταμένου της θυματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσου για τις παραχωρήσεις φέτος του Αιγελού και της παραλίας εντός της ζώνης προστασίας της Αλικής στο Τιγκάκι και το Μαρμάρι, σε δήλωσή του αναφέρει ότι με πολύ μεγάλη έκπληξη διάβασα αυτά που δήλωσε στην εφημερίδα Σταθμός ο προϊστάμενος της θυματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσου, κ. Τριανταφύλλας, στο σκέλος που αφορούν στο τι γίνεται φέτος στο Τιγκάκι σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση της Χρυσής Αιγελού και παραλίας. Δυστυχώς, όλα όσα αναφέρει για το θέμα ο κ. Τριανταφύλλας είναι ψέματα. Ψεύδεται γιατί εγκαίρως και φέτος, σημειώνει ο κ. Χατζηκαλίμιος, στην αρχή του έτους απευθύνθηκε ο Δήμος μας στην υπηρεσία του για να μας γνωρίσουν τι θα ισχύσει φέτος στο Τιγκάκι και στο Μαρμάρι σε ό,τι αφορά στη ζώνη προστασίας της Αλικής. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με πέρυσι και δεν θα εγκρίνουν καμία παραχώρηση. Επίσης, μας τόνισαν να μην μπούμε στον κόπο να περιλάβουμε τα τμήματα αυτά στην διακήρυξη και στους χάρτες, γιατί το μόνο που θα γίνει θα είναι να καθυστερήσει τη διαδικασία αφού θα τα απορρίψουν. Έφτασα μάλιστα στο σημείο, συνεχίζει ο κ. Χατζηκαλίμιος, όταν συμπολίτες μας από το Τιγκάκι υπέβαλαν αίτημα παραχώρησης και τους τα προωθήσαμε να εγκαλέσουν τον υπάλληλο του Δήμου που τους τα απέστειλε ότι τους φορτώνει τζάπα δουλειά. Υπενθυμίζω ότι ο συμπατριώτης μας βουλευτής κ. Καματερός, αναφέρει ο κ. Χατζηκαλίμιος, τη συνάντηση που συγκάλεσε στο Τιγκάκι με τους ανθρώπους που τοποθετούν ομπρέλες στην παραλία και στην οποία ήμουν και εγώ παρόν, δήλωσε ότι λύθηκαν οι εκκρεμότητες και θα παραχωρηθεί φέτος η παραλία. Αμέσως μετά επικοινωνήσαμε με τη θυματική υπηρεσία, η οποία επανέλαβε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν θα εγκρίνει τις παραχωρήσεις στο Τιγκάκι. Αυτό προκύπτει και από απαντητικό email της 1ης Φεβρουαρίου της κτηματικής στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου που αναφέρει σε αιτιολογία απόρριψης με σαφήνεια ότι είναι εντός της ΖΟΕ, της ζώνης δηλαδή οικιστικού ελέγχου. Επιπλέον είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις πριν από 7 ημέρες, στις 23 Μαρτίου, με έγγραφο που υπογράφει ο κ. Τριανταφύλλας, απαντά στο Δήμο της ΕΚΟ σε email με το οποίο τους έστειλε αίτηση για το Τιγκάκι, επαναλαμβάνοντας ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση και ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δημοσιοποιούμε, αναφέρει ο κ. Χατζηκαλίμιος, και τα σχετικά έγγραφα στα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα των επιχειρήσεων, ώστε να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος της ανευθυνότητας ορισμένων. Οι δηλώσεις του κυρίου αυτού, εκτός του ότι αποτελούν προσπάθεια από προσανατολισμού με ψευδείς ισχυρισμούς, στερούνται και λογικής, καταλήγει ο κ. Χατζηκαλίμιος, γιατί πολύ απλά, όπως αναφέρει, οι χάρτες και τα πόστα είναι έτοιμοι από πέρυσι και έχουν απορριφθεί από την κτηματική που λέει ότι δεν τους έχει με την επίκληση του της Αλικής. Επίσης, τα σχέδια διακήρυξης στάρθηκαν και φέτος και βέβαια εγκρίθηκαν από την υπηρεσία του. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο κ. Τριανταφυλλίδης ψεύδεται ασύστολα, όπως υποστηρίζει ο κ. Χατζηκαλίμιος, και το Δήμος της ΚΟ δεν επιτρέπει σε κανέναν να παίζει με τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα των κατοίκων του νησιού. Έχει εγκαίρως και επισήμως από την περσινή χρονιά εντοπίσει όλα τα προβλήματα και έχει προτείνει λύσεις. Λύσεις που κάποιοι καρεκλοκένταυροι γραφειοκράτες απέρριψαν, αναφέρει. Αυτά συμβαίνουν όταν ζητήματα που έπρεπε να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης περιέρχονται στην κεντρική εξουσία. Αντίθετα, σημειώνει ο κ. Χατζηκαλίμιος, ο Δήμος και οι πολίτες μέχρι τώρα ακούν εξαγγελίες και υποσχέσεις άνευ αντικρίσματος που μόνο πρόθεση και πρόσθετη ταλαιπωρία προσφέρουν. Καλούμε την κυβέρνηση, καταλήγει, ώστε και τώρα, την ίστατη ώρα, να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα που έχει ήδη δημιουργήσει στις παραχωρήσεις του Αιγιαλού και της παραλίας. Να δώσει ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις και να μην εξαντλεί την πολιτική της στο να επιβάλλει εξοντοτικά πρόστιμα σε ανθρώπους που βρίσκονταν 20 και 30 χρόνια νομίμως στην παραλία και από την μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να χαρακτηρίζονται αφαίρετοι καταληψίες.